Λοιπόν, να σας πω ότι είμαστε 330 άτομα περίπου online αυτή τη στιγμή, που νομίζω για Ιούλιο είναι καλά. Φαντάζομαι οι υπόλοιποι είναι σε κάποια ξαπλώστρα που δεν πιάνει το ίντερνετ. Τώρα, να σας πω επίσης τα αποτελέσματα των polls. Στο πρώτο ερώτημα, δηλαδή, οπίσθια ρινοραγία από την κοινότητα, ψήφισαν 89 άτομα, 66% είπανε για οπίσθιο πονηματισμό, επιλέγουν τον οπίσθιο πονηματισμό και ένα 25%, όπως είπα πριν, επιλέγουν το χειρουργείο. Δεν είναι παράλογα βέβαια αυτά, είναι απόλυτα λογικά. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι η οπίσθια ρινοραγία στην κοινότητα και η οπίσθια ρινοραγία μετά το χειρουργείο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και είναι προφανές, όπως ακούσατε πολλές φορές σε αυτή τη συνεδρία, ότι μετά από ένα χειρουργείο είμαστε πολύ πιο επιθετικοί και, όπως είπε και ο κύριος Κάρκος, το χειρουργείο πρέπει να το σκεφτόμαστε νωρίς. Γιατί? Για να σώσουμε τον ασθενή από περιττές ταλαιπωρίες και απώλεια αίματος. Στο δεύτερο λοιπόν ερώτημα, οπίσθια ρινοραγία μετά από χειρουργείο, ψήφισαν 109 άτομα και 89% είπαν ότι πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Το οποίο σημαίνει ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτά που συζητάμε. 11% οπίσθιος πονηματισμός και 0% πρόσθετος πονηματισμός. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις, κύριε Σιδέρη, από το ακροατήριο. Συγγνώμη, Ωραία. μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, αν επιτρέπετε. Δημήτρη, βεβαίως. Παρακαλώ. Με ακούς, Δημήτρη, βεβαίως. Ναι, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Κατά την προσωπική μου εμπειρία, η αντιμετώπιση της ρινοραγίας της κοινότητας στην Ελλάδα είναι καλύτερη από ό,τι στην Αγγλία. Ο βασικός λόγος είναι ότι γίνεται από πιο έμπειρους γιατρούς, ορειλά γιατρούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Αγγλία γίνεται κυρίως από τους νεότερους γιατρούς, level SHO, δηλαδή τετραμηνίτες, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν ενδιαφέρονται για να κάνουν ορειλά. Οπότε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα προτιμούσα να έχω ρινοραγία στην Ελλάδα παρά στην Αγγλία. Ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή για να πούμε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, υπάρχει διαφοροποίηση. Πάλι από προσωπική μου εμπειρία, χρησιμοποιούμε λίγο πιο άγριους και βαριούς πομαδισμούς. Στην Αγγλία έχουν κάποια υλικά, όπως τα Merosel ή ο Brighton Catheter, οι οποίοι προκαλούν λιγότερες κάκωση στο ρινικό βλενογόνο. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Και ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί είναι πιο εύκολο να εκπαιδεύσεις άπειρους συναδέλφους να το τοποθετήσουν, από το να κάνουν ένα πιο aggressive πομαδισμό. Τα τελευταία χρόνια, Δημήτρη, αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Έχει βελτιωθεί, Δηλαδή, ναι. υπάρχει η τάση στους καθετήρες διπλού αυλού κλπ. Αλλά έχεις δίκιο, για παλιότερα ήταν κανόνας. Ναι. Είναι γεγονός. Και το άλλο που θέλω να επισημάνω και στην Αγγλία, αλλά φαντάζομαι και στην Ελλάδα, υπάρχει το θέμα του logistics. Δηλαδή, ποιος θα την κάνει τη σφινοπυρόγια απολίνωση και πότε θα την κάνει. Γιατί τουλάχιστον στην Αγγλία δεν γίνεται τη νύχτα αυτό. Δηλαδή, θα γίνει ή την επόμενη μέρα, είτε αφού τοποθετηθεί ο πίστος πονηματισμός και κατά την αφαίρεση αποτύχει. Δηλαδή, μιλάμε για την επόμενη μέρα ή σε 2 μέρες. Άρα, υπάρχει θέση για τον οπίσθιο πονηματισμό με του διπλού αυλού καθεστήρες στο μεσοδιάστημα ουσιαστικά. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό και η τρίτη επιλογή στο poll ήταν πρόσθετος οπίσθιος πονηματισμός και χειρουργείο. Δεν λέμε κατευθείαν χειρουργείο. Εννοείται. Που πρακτικά αυτό είναι το οποίο είναι εφικτό. Συμφωνούμε. Πολύ Ευχαριστώ. ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Σωτήρη, κάτι θες να πεις, το βλέπω στα μάτια σου. Όχι. Δεν σε ακούω μόνο, έχεις μιούτ. Τώρα το άνοιξα. Όχι, εγώ θα συμφωνήσω. Εμείς αντιμετωπίζουμε δεκάδες περιστατικών πια με μεγάλες ρινοραγίες και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί ήδη 1 ή 2 φορές με προσιοποιήσεις πομματισμούς, οι οποίοι ματώνουν, δεν τους περιμένουμε πια όπως τα παλιά πρωτόκολλα, 4-5 μέρες πομματισμένους και βλέπουμε, αλλά οδηγούνται, αφού πομματιστούν στο τμήμα επειγόντων, την επόμενη μέρα θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Την επόμενη, την παρεπόμενη μέρα, γνωρίζετε τώρα στα δημόσια νοσοκομεία, μοιραζόμαστε τις αίθουσες, όλες οι ειδικότητες μαζί λόγω πίεσης, λόγω COVID. Ναι. Σαφώς. Συμφωνούμε.
Αναστασία, θες να πεις κάτι? Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι ομιλητές νομίζω κινούμαστε σε αυτό το θέμα, και εγώ σαν νεότερη φυσικά, στο ίδιο πνεύμα, πιο σύγχρονη αντιμετώπιση, προχωράμε σε ενδοσκόπηση, προσπαθούμε αρχικά να περιορίσουμε δηλαδή τη ροή του αίματος όσο γίνεται, είτε είμαστε σε εξωτερικό ιατρείο είτε σε ιδιωτικό ιατρείο, και στα επίγοντα δηλαδή, και σαν ειδικευόμενοι το ίδιο προσπαθούσαμε να κάνουμε, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ορατότητας, έστω να προσπαθήσουμε να βρούμε την αιστεία. Μερικές φορές είναι διάχυτες αιμορραγίες, άλλοι παίρνουν αντιπηκτικά βαρύτατες αιμορραγίες, είτε μια μεγάλη πρόστια μπορεί να θεωρηθεί οπίσθια, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ασθενής γεμίζει ειρηνική θαλάμη και καταπίνει. Οπότε υπάρχει ένα μπλέξιμο, αλλά σταδιακά προσπαθούμε όλο και περισσότερο να ενδοσκοπούμε και να κάνουμε μια τοπική εστιασμένη μεταντιμετώπιση. Όχι απλά, όπως είπατε, να βάζουμε ένα απομαντισμό, να μην έχουμε καταλάβει πού είναι η αιστεία και να αφήνουμε τον ασθενή έτσι. Και στις περιπτώσεις και στα νοσοκομεία και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, θεωρώ που βλέπουμε ότι δεν ελέγχεται και είναι μια μεγάλη αιμορραγία, πιθανόν ένας μεγάλος κλάδος της φινοϊπεροΐου, ας πούμε, οπίσθια. Σταδιακά κερδίζουμε χρόνο με τον πομματισμό για να οδηγηθεί ο ασθενής να φτιάξουν τις πιέσεις του και τα αντιπηκτικά του και όλα αυτά και να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάρκο που επεσήμανε έτσι πολλά σημεία. Βλέπω μια παρατήρηση εδώ από την Όλγα, της Γιάρα, ότι στην Αγγλία λέει δεν υπήρξε SHO που να μην δοκίμασε silver nitrate έστω για τον όρε. Σωστό είναι αυτό, βέβαια. Όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία, το silver nitrate το βάζανε οι νοσοκόμοι. Εμείς είχαμε έναν νοσοκόμο εκεί στο τμήμα μας, ένα νοσοκομείο, ο οποίος με φώναζε για τη ρινοαραγή, αφού είχε καυτηριάσει τη μύτη πρώτα. Οπότε έβλεπα μια άσπρη μύτη όταν πήγαινα. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι για να... Πραγματικότητα ισχύει, αυτή η τάση επανέρχεται. Δηλαδή τώρα η Αγγλία μετακινείται προς advanced nurse practitioners, δηλαδή αυτοί θα κάνουν την αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει έλλειψη νέων γιατρών. Έτσι. Αφήνει ένα κακό λεκέ το silver nitrate όταν τρέχει εδώ πέρα. Ναι, σωστά. Σωστά. Ο κ. Κωνσταντινίδης κάτι θέλει να πει μάλλον. Όχι, είναι... Αυτό που θέλω να πω είναι καταρχήν συγχαρητήρια, Τίμο και Πέτρο και σε όλη την ομάδα για την πολύ καλή έτσι, επιλογή. Αυτό που λέγαμε να δώσουμε βήμα στους νέους ανθρώπους, στα νέα μας παιδιά, όλο και περισσότερο πραγματοποιείται. Θεωρώ πραγματικά, όπως και πολλές φορές συζητήσαμε, η ειρηνολογική μας εταιρεία και η ειρηνολογία στην Ελλάδα έχει πολύ καλό επίπεδο, έτσι, γνωρίζοντας και την Αγγλία και εσείς και εγώ και το γερμανόγλωσσο χώρο. Νομίζω στην ειρηνολογία πάμε πάρα πολύ καλά και έτσι να συνεχίσουμε. Ήταν χαρά να βλέπουμε τους νέους και τις νέες έτσι με μια φρεσκάδα και με μια δυναμικότητα να παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους και αυτό να παντρεύεται με εμάς τα γερόντια πια, κύριε Τερζή. Ο Κάρκος είναι πιο νέος, θα τον βάλουμε στην ομάδα. Πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ ωραία. Άξιζε που δεν ξαπλώσαμε, κύριε Τερζή, το μεσημέρι. Πιάσα το υπονοούμενο, το πιάσα. Ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τους νεότερους και τους παλαιότερους, τους ομιλητές πρώτα απ' όλα, αλλά και τους συμμετέχοντες. Περιμένουμε από τον κύριο Κάρκο να κάνει ένα sum up σε γραπτή μορφή για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε, αφού πρώτα συμφωνήσουμε όλοι. Και σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω για όλα τα νέα τα παιδιά, πρέπει λίγο να ενοχλήσετε τις εταιρείες. Αν πραγματικά θέλετε μία υποστήριξη από τις εταιρείες, πρέπει να τις ενοχλήσετε τώρα μέσα στον Ιούλιο, γιατί η όλη διαδικασία υποστήριξής σας παίρνει χρόνο από τις εταιρείες. Άρα σας παρακαλώ, παιδιά, τα πράγματα φαίνεται ότι θα έχουμε ένα μικρό κυματάκι, αλλά αυτό αρχές με μέσα Αυγούστου θα έχει κοπάσει και θεωρώ ότι θα πάμε καλές προϋποθέσεις για το ERS. Τα πράγματα ό,τι αφορά το sponsoring και τη συμμετοχή, δόξα το Θεό μέχρι τώρα είναι καλά. Άρα παραμένει μια έτσι ισχυρή αισιοδοξία, θα έλεγα. Αλλά φροντίστε λίγο την υποστήριξή σας από τις εταιρείες, οι οποίες είχα μια κουβέντα μαζί τους πριν λίγες μέρες. Θέλουν χρόνο, άρα ενοχλήστε τες τώρα πριν φύγουν για τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Ευχαριστώ πολύ. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ όλους και πάλι.
Καλό Σαββατοκύριακο και καλές διακοπές, βέβαια, για την εποχή διακοπών. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.